ήθελα ξεκινώντας να κάνω μια πολύ μικρή περιγραφικά κυρίως αναφορά στην περίοδο που πέρασε. Και για μένα κριτήριο για το τελευταίο παιχνίδι είναι σίγουρα τα δύο τελευταία παιχνίδια που είχαμε δώσει. Τα φιλικά μας παιχνίδια, τα οποία και αυτά ήταν εκτός έδρας. Και σχετικά με εκείνα περίμενα μια βελτίωση της ομάδας, την οποία πραγματικά σε σχέση με εκείνα τα δύο παιχνίδια θεωρώ πως η ομάδα κατάφερε να είναι καλύτερη σε πολλούς τομείς. Όμως αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι αυτή η ομάδα έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης. Τα παιδιά δουλέψαν πάρα πολύ καλά. Οπωσδήποτε είχαμε αρκετά αρνητικά τα οποία στη διάρκεια θα πρέπει να τα βελτιώσουμε. Και ήδη έχουμε ξεκινήσει με τα παιδιά μια προσπάθεια βελτίωσης. Θεωρώ ότι παιχνίδι με παιχνίδι θα παρουσιαζόμαστε καλύτεροι. Και το μόνο που ουσιαστικά μένει αυτή τη στιγμή είναι η προσπάθεια των παιδιών και ένα θετικό αποτέλεσμα, γιατί πάντα σε ένα παιχνίδι έχει πολύ μεγάλη σημασία και η δυναμικότητα του αντιπάλου, ο βαθμός ετοιμότητας. Γι' αυτό λέω ότι εάν είχα μια ζυγαριά, τα θετικά είναι περισσότερα από τα αρνητικά στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, την Κυριακή έχουμε ένα πραγματικά δύσκολο παιχνίδι. Πολύ δύσκολο για μένα. Πρώτα απ' όλα γιατί είναι το πρώτο παιχνίδι στην έδρα μας και η πίεση μεταφέρεται πάντα στον επιδετούχο. Και δεύτερον, γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα η οποία γυρίζει μετά από χρόνια στην κατηγορία, είναι φιλόδοξη. Και με τη νίκη που πέτυχε, σίγουρα έρχεται με ενθουσιασμό. Για να κερδίσουμε την Κυριακή θα πρέπει να καταβάλουμε μεγαλύτερη προσπάθεια από το προηγούμενο παιχνίδι. Να έχουμε πολύ μεγάλη συγκέντρωση στο αγωνιστικό κομμάτι και στο τακτικό και πραγματικά να βγάλουμε μεγαλύτερο πάθος από το προηγούμενο. Θεωρώ ότι είμαστε έτοιμοι. Τα παιδιά, εικόνα που μου δείχνουν μέχρι στιγμής στην προπόνηση είναι πραγματικά θετική. Μέρα με τη μέρα βλέπω την ομάδα και είναι καλύτερη. Και ότι την Κυριακή θα καταφέρουμε να πετύχουμε το στόχο μας που είναι η τρίτη βαθμή. Όσον αφορά τα προβλήματα, γυρίζει ο Θέμης, ο Τσιμόπουλος, έλεξε την τιμωρία του. Ο Βισέντο ακόμα δεν έχει ακόμα μια αγωνιστική. Δεν ξέρουμε αν θα είναι έτοιμα τα βαθιά του Στρούμα. Όλοι οι υπόλοιποι είναι καλά. Δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα ιδιαίτερο προγραμματισμού ή κάποιες άλλες απουσίες. Και νομίζω ότι αν έχουμε τη βοήθεια του κόσμου, την οποία τη θεωρώ απαραίτητη για να προχωρήσει η ομάδα, θα τα καταφέρουμε και θα πετύχουμε τους στόχους. Εάν θεωρητικά είναι έτοιμο η προσοχή, θα έχει πιέσει πρώτα λίγο το στόμα. Μπορεί να φρίξει, είναι έτοιμο από τη φυσική κατάσταση. Είναι σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση. Τώρα, αν θα παίξει, είναι εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Αλλά σίγουρα είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Ήρθε από ομάδα που έκανε, στην προηγούμενη ομάδα έκανε προετοιμασία. Πριν από 6 μέρες τον είδα προσωπικά στο παιχνίδι που παίξαμε με την Φιλανδία, έδωσε ένα 47 λεπτά περίπου. Είναι σε κακή, αυτό δείχνει την προπόθεση σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Το μυστικό αποτέλεσμα στην Πρεμιέρα απέναντι σε μια δυνατή ομάδα όπως είναι ο Αστέρας Τρίπολης, πόσο πολύ βοηθάει και στο ψυχολογικό τομέα την ομάδα. Οπωσδήποτε είναι πολύ πιο εύκολο να δουλεύεις όταν έχεις θετικό αποτέλεσμα. Η διαφορά είναι ότι όταν έχεις ένα θετικό αποτέλεσμα, ακόμα και οι παρατηρήσεις που έχεις κάνει στα παιδιά για να βελτιώσεις κάποια πράγματα, τα παιδιά τα δέχονται πολύ πιο εύκολα και τα αποδέχονται πιο εύκολα και πολύ πιο εύκολα τα κατανοούν. Πραγματικά βλέπω ότι αυτή τη βδομάδα είμαστε καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη όσο καιρό είμαι στον ΠΑΣ. Το βλέπω καθημερινά στην προπόνηση και γι' αυτό και είμαι πολύ αισιόδοξος. Συγκρατημένα είμαι αισιόδοξος. Γιατί το ξαναλέω, αν θέλουμε να κερδίσουμε την Κυριακή, θα πρέπει να είμαστε καλύτεροι από ό,τι ήμασταν την προηγούμενη. Έχει μια εικόνα του Απόλλωνα, έτσι, τι ομάδα είναι, μια καινούργια ομάδα, με οπότε στη οπωσδήποτε κάθε μάτι και στην Ελλάδα, κάθε μάτι και στην Κυριακή. Κοιτάξτε, έχω εικόνα από δύο παιχνίδια.
και από ένα φιλικό που έγινε με τον Ατρόμητο και από το παιχνίδι που παίξαμε την προηγούμενη Κυριακή με τον Άρη. Πολύ μαχητική ομάδα. Και αυτό περιμένω. Περιμένω μια ομάδα που θα κλείσει τους διαδρόμους, που θα μάχεται συνέχεια. Περιμένω πραγματικά ένα κλειστό παιχνίδι από την δράση του αντιπάλου που θα προσπαθήσει να μας χτυπήσει αντεπιθέσεις και που θα μας παρουσιάζει δυσκολίες να διασπάσουμε την άμυνα. Δεν περιμένω ένα παιχνίδι που θα έρθει ο αντίπαλος να παίξει ανοιχτά για να χτυπήσει το παιχνίδι επίσης όλες. Κύριε Παντελέτη, αν ο Ολυμπιακός δεν δώσει την Τελισσέντη για να δώσει κάποια ομάδα και σε συμπαγιάνη, υπάρχει παίχτης stand-by, ας πούμε, ή θα λύσετε το πρόβλημα αυτό? Θα ήθελα πρώτα να εξαντλήσουμε τις περιθώριες, τα περιθώρια για τον εαυτό μας και μετά να δούμε αν υπάρχει ή αν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Πρώτα προς το παρόν προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για την ομάδα και νομίζω ότι η έλευση του Τόμα θα ήταν το καλύτερο αυτή τη στιγμή. Σίγουρα. Είχαμε την επέκταση του Μωρέου, του Κοροπέση, του Μπέλου, του Ιλίτς. Από λίγο ότι και του Ολυμπιακού. Αυτό είναι ένα δείγμα ότι η ομάδα επενδύει και μελλοντικά θέλει να κρατήσει τον κορμό της. Νομίζω ότι το σημαντικότερο που έχει να κάνει αυτή η ομάδα είναι η διοίκηση. Αυτό που κάνει το πιο σωστό είναι ότι με αυτό που κάνει δείχνει ότι έχει ένα όραμα. Δεν είναι για ένα χρόνο και βλέπουμε, είναι δημιουργεί μια προοπτική για αργότερα και για τα ίδια τα παιδιά, αλλά και για την ίδια την ομάδα. Νομίζω ότι το κινείται σε πολύ σωστό πλάνο. Μιλήσατε για τέτοια παιδικά στην Τρίπολη. Ένα από τα αρνητικά έργα που μας προηγήθηκε τρεις φορές την ισοπαλία. Έχετε δουλέψει στη διάρκεια της εβδομάδας πάνω σε αυτό? Βεβαίως. Και κυρίως να ξέρετε ότι συμβαίνει αυτό. Είπα στην αρχή και είπα σε κάποια στιγμή στην αρχή ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία η δυναμικότητα του αντιπάλου. Δηλαδή, πολύ λίγες ομάδες στο ελληνικό πρωτάθλημα θα μπορούσαν να σου βάλουν γκολ όταν βοηθείς τρεις φορές. Έτσι. Ο Αστέρας έχει την ποιότητα στους παίκτες να μπορέσει να σε πιέσει. Σε κάποιες άλλες έδρες, αν προηγηθούμε τρεις φορές, το παιχνίδι θα έχει τελειώσει. Όμως παρόλα αυτά δεν κοιτάμε τι μπορεί να κάνει ο αντιπάλος. Κοιτάμε ότι εμείς θα πρέπει να έχουμε περισσότερο θάρρος, περισσότερη αυτοπεποίθηση. Θα κρατήσουμε περισσότερο την μπάλα από τα πόδια. Εμένα τουλάχιστον αυτό μου αρέσει. Και με ρίσκο μερικές φορές να μας γυρίσει τα παιχνίδια ο αντίπαλος. Γιατί αν βγει πιο ψηλά, μπορεί να στο γυρίσει ο αντίπαλος στο παιχνίδι, να έχει την ικανότητα. Όμως τις περισσότερες φορές θα μπορέσει να πετύχει ένα ακόμα τέρμα και να τελειώσει το παιχνίδι. Θεωρώ ότι είναι καλύτερο όταν προηγηθούμε και ο αντίπαλος είναι στα σκηνιά, θα μπορέσουμε να βάλουμε ένα ακόμα τέρμα και να καταλήξουμε το παιχνίδι. Κύριε Παντελή, ποιο είναι το κανόνα που είναι αυτό? Η διαδικασία της επαναφοράς. Αγωνίζεται με την ίδια σχεδόν ευκαιρία. Έχω δει από δύο παιχνίδια σε κάθε θέση. Παίζει σε τέσσερις διαφορετικές θέσεις. Αγωνίζεται και σαν δεξιπάκ και σαν αριστεροπάκ και σαν αμυντικό χαφ, αλλά και σαν δεξί χαφ πιο μπροστά. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει σημαντικότερο για έναν προπονητή να έχει ποδοσφαιριστή που να μπορεί να παίξει παραπάνω από μία θέση, γιατί αυτό πολλές φορές σου δίνει λύσεις μέσα στο παιχνίδι να μην χρειάζεται να κάνεις κάποια αλλαγή, αλλά να μπορείς να διαχειριστείς τα παιδιά όπως είναι μέσα, χωρίς να κάνεις αλλαγή, να χάσεις μια αλλαγή. Οπωσδήποτε το ότι είναι 2-3 μέρες στην ομάδα μπορεί να έχει κάποια στοιχεία αρνητικά που να μην μπορούμε να τα δούμε ακόμα. Τα θετικά φαίνεται. Έχει ποιότητα, έχει καλή μεταβίβαση, δείχνει να έχει προσωπικότητα, καλά χτυπήματα. Θα δούμε τα αρνητικά. Τα αρνητικά θα μας τα δείξει ο καιρός. Θα βλέπουμε αλλαγές με αυτό κατά τη διάρκεια του αγώνα σε θέσεις όπως είδαμε τον Τζάβες που ξεκίνησε από αριστερά και δεξιά μετά και τον κόλ και εσωτερικές αλλαγές στη διάρκεια του παιχνιδιού. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο οι ποδοσφαιριστές είναι καλό να βρουν και σε διαφορετικές θέσεις. Είναι κάτι το οποίο προσπαθώ να το κάνω ακόμα στην προπόνηση. Να αλλάξω τα παιδιά θέσεις μέσα στο παιχνίδι, είτε γιατί μπορεί να προκαλέσει κάποια έκπληξη στον αντίπαλο και να γίνει κάτι όπως έγινε την προηγούμενη Κυριακή.
Δεν θεωρώ ότι το έκανα εγώ, το έκανα ο ποδοσφαιριστής, αλλά έτυχε να βρεθεί εκεί τη στιγμή και να πετύχει το γκολ. Και μου αρέσει να μπορούν να αλλάξουν πολύ γρήγορα οι παίκτες και να ξέρουν τουλάχιστον σε 3-4 θέσεις μεσοεπιθετικά να μπορούν να αλλάξουν τη θέση τους. Ναι, θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε.